Θεοί και Υιοι και Σώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ του Θεού. Θα συνεχίσουμε την ομιλία προήμιο του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, το τρίτο μέρος, που είναι αφιερωμένο στους Άγιους Νεομάρτυρες. Ο Άγιος Νικόδημος λίγο πριν το 1800, από ό,τι φαίνεται στα 1799, εξέδωσε το νέο μαρτυρολόγιο, και όχι το 1794 όπως γράφεται αναθασμένα, και συγκέντρωσε εκεί πολλούς βίους και μαρτύρια νεομαρτύρων. Επίσης, ο Άγιος Μακάριος, ο Επίσκοπος Κορίνθων ο Ταράς και ο Άγιος Νικηφόρος της Χίου και ο Άγιος Αθανάσιος ο Πάριος, συνέταξαν το νέο λιμονάριο, το οποίο επίσης και αυτό περιέχει τα μαρτύρια Αγίων Μαρτύρων, και έχουμε μια νεότερη έκδοση από την Ορθόδοξη Κυψέλη του κ. Στυλιανού και Μετατζίδη, Συναξαριστής Νεομαρτύρων, που συνδυάζει αυτές τις δύο πηγές, τον Άγιο Νικόδημο, το νέο μαρτυρολόγιο, και τον Άγιο Αθανάσιο τον Πάριο, το νέο λιμονάριο, και παραθέτει το προήμιο, του οποίου διαβάσαμε τα δύο πρώτα μέρη, μάλλον κάναμε δύο κηρύγματα, χωρίσαμε σε τρία μέρη το προήμιο, και τώρα θα πούμε για το τρίτο μέρος. Ο Άγιος Νικόδημος λέγει ότι για πέντε λόγους ο Θεός ευδόκησε να φανερωθούν οι Άγιοι Νεομάρτυρες. Πρώτος λόγος, που είναι ο ανακαινισμός όλης Ορθοδόξου πίστεως. Δεύτερος λόγος, που είναι το να μένουν αναπολόγητοι στην ημέρα της κρίσεως οι αλόπιστοι. Τρίτος λόγος, για να είναι δόξα μεν και κάφημα της Ανατολικής Εκκλησίας και έλεγχος και κατεσχήνη των ετεροδόξων. Τέταρτος λόγος, για να είναι παράδειγμα υπομονής σε όλους τους Ορθοδόξους Χριστιανούς, οι οποίοι τυραννούνται κάτω από το βαρύ ζυγό της αιχμαλωσίας, είτε αυτή λέγεται Τούρκος, είτε αυτή σήμερα λέγεται Φράγκος και Σιών. Και πέμπτο και τελευταίο, για να είναι θάρρος και παρακίνηση στο να μιμηθούν έμπρακτα το μαρτυρικό του τέλος, το μαρτυρικό τους τέλος. Όλοι οι χριστιανοί, και μάλιστα εκείνοι οι χριστιανοί οι οποίοι στους πολύ δύσκολους χρόνους της τουρκοκρατίας είχαν υποκύψει στις πιέσεις και είχαν αρνηθεί τον Κύριο. Και αναλύσαμε τη χάρη του Θεού τα τέσσερα πρώτα, δηλαδή το ότι οι Άγιοι Νεομάρτυρες ανακαίνισαν, ξεκαινούργωσαν την πίστη και την Ορθόδοξη ζωή, και με τη ζωή τους και με τα λόγια τους και με την ομολογία τους και με το μαρτύριό τους. Γιατί όπως λέει ο Άγιος Νικόδημος, μπορεί κανείς να τα ακούσει
στα κηρύγματα που κάναμε χτες το βράδυ και σήμερα το πρωί. Ο χρόνος, αυτό τα λέγαμε χτες, λέει ο Άγιος Νικόδημος, περνάει και τα καινούργια τα κάνει παλιά. Έτσι και η πίστη μας, που φανερώθηκε 2000 χρόνια πριν, κηρύχθηκε το Ιερό Ευαγγέλιο από τον Κύριό μου Ιησού Χριστό, με το πέρασμα του χρόνου υπάρχει αυτή η φθορά και το καινούριο γίνεται παλιό. Όμως με τους νεομάρτυρες ξαναέγινε καινούργια η πίστη μας και φανερώθηκε ο Θεός ότι είναι ο αληθινός Θεός, ο ζών Θεός, ο οποίος και τότε 2000 χρόνια πριν και τώρα είναι ο ίδιος και ο Αυτός και δίνει τα ίδια χαρίσματα και την ίδια δύναμη σε όλους τους πιστούς του. Επίσης με τους νεομάρτυρες μένουν απολόγητοι οι αλλόπιστοι, γιατί κατά παραχώρηση Θεού πριν μαρτυρήσουν ομολογούσαν και κήρυταν και μάλιστα πολλοί με τη θέλησή τους έτρεχαν στο μαρτύριο για να κηρύξουν στους μουσουλμάνους από αγάπη σε αυτούς, γιατί έβλεπαν πόσο φρικτή είναι η πλάνη που υπάρχει στους μουσουλμάνους και από αγάπη έτρεχαν να μαρτυρήσουν για να τους δοθεί ευκαιρία να μιλήσουν για την αληθινή πίστη και να παρακινήσουν στην αληθινή πίστη με κίνδυνο της ζωής τους, τους αλλόπιστους. Δυστυχώς όμως οι πλήστοι από αυτούς παρέμειναν αμετανόητοι και γι' αυτό λέει μένουν αναπολόγητοι στην ημέρα της κρίσεως. Εφόσον δέχτηκαν το κήρυγμα, μάλλον έφτασε το κήρυγμα στα αυτιά τους, αλλά δεν το δέχτηκαν. Τρίτον, για να είναι δόξα και κάφημα της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και έλεγχος και κατεσχήνη και καταντρόπιασμα των ετεροδόξων. Όταν λέει ετεροδόξους, εννοεί αυτούς που έχουν άλλη δόξα, που σημαίνει αίρεση, γιατί δεν υπάρχει άλλη δόξα για τον Χριστό. Μία είναι η αληθινή δόξα, η αληθινή πίστη, η Ορθόδοξη. Όλα τα άλλα δεν είναι άλλες όψεις της αλήθειας, αλλά είναι ψεύδος. Επομένως, κακώς τους λέμε ετερόδοξους, το οποίο σωστά θα ήταν τους λέμε κακόδοξους, αιρετικούς. Και αυτοί τι λέγανε, ότι μέχρι που είμαστε ενωμένοι, μετά εξέπεσαν οι Ανατολικοί και έπεσαν στην αίρεση. Γι' αυτό και μια έννοια της λέξης γρεκός είναι αιρετικός. Μας ονομάζουν περιφρονικά γρεκούς, αιρετικούς δηλαδή, γιατί τάχατες εμείς πέσαμε στην αίρεση, ενώ αυτοί έπεσαν στην αίρεση. Οι παπικοί πρόσθεσαν στο σύμβολο της πίστεως το φιλιόκβε, το ότι ο Υιός επίσης εκπορεύει το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα ότι εκπορεύεται και εκ του Υιού, φιλιόκβε, εκ του Υιού, αυτό σημαίνει τα λατινικά. Και επομένως και μόνο από αυτή την προσθήκη είναι αιρετική, διότι παρέβησαν απόφαση της Τρίτης Οικουμενικής Συνόδου που λέει ότι όποιος προσθέσει ή αφαιρέσει έστω και ένα «και» στο σύμβολο της πίστεως, στο σύμβολο της Νικαίας Κωνσταντινούπολης, το γνωστό πιστεύω που έχουμε, αυτός αυτόματα γίνεται αιρετικός. Αυτό το έκαναν οι Λατίνοι, οι Παπικοί. Πρόσθεσαν στο άρθρο για το Άγιο Πνεύμα και εκ του Υιού εκπορευόμενο, όχι μόνο εκ του Πατρός. Πράγμα το οποίο δεν μαρτυρείται πουθενά. Αντίθετα, μαρτυρείται ότι εκπορεύεται εκ του Πατρός και μόνο εκ του Πατρός, όπως μας το είπε ο ίδιος ο Κύριος. Και μόνο από αυτό λοιπόν, αυτοί είναι αιρετικοί και όχι εμείς. Αυτοί λοιπόν έλεγαν ότι επειδή εμείς πέσαμε σε αίρεση, δεν έχουμε Αγίους. Γιατί φυσικά μια εκκλησία όταν πέσει σε αίρεση δεν μπορεί να παράξει Αγίους, ανθρώπους δηλαδή ενωμένους με τον Θεό, θεοφόρους, θεωμένους ανθρώπους. Γιατί η αίρεση είναι η λανθασμένη συνταγή για τη θεραπεία του ανθρώπου. Όπως για παράδειγμα, αν οθευθούν τα βιβλία της ιατρικής και κυκλοφορήσουν ανάμεσα στους γιατρούς, κανένας γιατρός δεν θα είναι πλέον σωστός γιατρός αν τα ακολουθήσει. Γιατί κανένας δεν θα θεραπεύεται από τις λάθος συνταγές
που θα έχουν αποδεχθεί οι γιατροί. Όταν υποτεθείστε ότι νοθεύτηκαν τα βιβλία της ιατρικής και δίνουν λάθος οδηγίες στους γιατρούς. Ακριβώς το ίδιο είναι και η αίρεση. Είναι η λάθος οδηγίες θεραπείας του ανθρώπου. Το δόγμα, όταν λέμε δόγμα, να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό, δεν εννοούμε κάτι σκληρό και άτεγκτο, το οποίο επιβάλλεται άνωθεν, θέλουμε, δεν θέλουμε. Δόγμα, από την αρχαία ελληνική γλώσσα, ξέρουμε ότι σημαίνει διδασκαλία. Όταν λέμε λοιπόν πρέπει να φυλάξουμε το δόγμα, εννοούμε πρέπει να φυλάξουμε την ορθή διδασκαλία. Την διδασκαλία για τον Χριστό μας, για την Αγία Τριάδα. Όταν λέμε λοιπόν δόγματα, δεν είναι κάτι το οποίο μας επιβάλλεται από πάνω, αλλά είναι η ορθή δόξα, η ορθή διδασκαλία για τον Χριστό και για την Αγία Τριάδα. Αυτό αν δεν φυλαχθεί, δεν θα έχουμε πλέον μετά τη σωστή θεώρηση του Θεού. Δεν θα ξέρουμε πώς να ζήσουμε. Και αυτό ακριβώς είναι η καταστροφή. Μετά δεν θα υπάρξει περίπτωση να παραχθεί έστω και ένας θεραπευμένος άνθρωπος. Όλοι θα παραμείνουμε άρρωστοι. Γιατί έχουμε χάσει πλέον τη σωστή συνταγή, το σωστό δόγμα, τη σωστή διδασκαλία, η οποία όταν εφαρμόζεται θεραπεύει τον άνθρωπο από τα πάθη του, τον καθαρίζει, τον φωτίζει και τον θεώνει, τον ενώνει με τον Θεό. Γι' αυτό οι Άγιοι έκαναν τόσο μεγάλο αγώνα και οι Άγιοι Μάρτυρες έδωσαν και τη ζωή τους και το αίμα τους για να φυλαχθεί το δόγμα, δηλαδή η ορθή διδασκαλία για τον Χριστό. Έχει καλλιεργηθεί από τους μασόνους, τους σιωνιστές, η αντίληψη ότι το δόγμα πρέπει να το πετάξουμε. Και ο Μακαρίτσο Αθηναγόρας που πρωτοστάτησε στον οικουμενισμό, δυστυχώς, δυστυχέστατα, Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης, έλεγε να βάλουμε τα δόγματα στο ψυγείο, να τα βάλουμε στην άκρη και να βάλουμε μπροστά την αγάπη. Μα ακριβώς, αν βγάλεις το δόγμα, βγάζεις τη διδασκαλία για την αγάπη. Τα βγάζεις, τα πετάς όλα, τα χάνεις όλα. Το δόγμα είναι η ορθή θεραπευτική συνταγή για να έχουμε μετά την ορθή ζωή, το ορθό ήθος. Δόγμα και ήθος είναι αδιαίρετα. Και το ένα είναι στοιχείο συστατικό του άλλου. Το ένα οδηγεί στο άλλο. Γι' αυτό λέει ο Ρώσος Χρυσόστομος, εάν χαθεί η ορθή ζωή, χάνεται και η ορθή πίστη, το ορθό δόγμα. Και αν χαθεί η ορθή πίστη, χάνεται και η ορθή ζωή. Και το βλέπουμε στην Ευρώπη σήμερα που έχει χαθεί η ορθή πίστη. Έχουν πέσει στην αίρεση και έχουν φτάσει, με συγχωρείτε, να νομοποιήσουν ακόμα και την κτηνοβασία. Και το θεωρούν αυτό πρόοδο και μοντερνισμό. Και μας φέρνουν και εδώ όλες αυτές τις ανήθικες και τρομερές θεωρίες περί ομοφυλοφιλίας και αλλαγής φύλου και αφιλίας, ουδέτερου φύλου και όλες αυτές τις ανοησίες το λιγότερο για να εκφραστούμε ποιηκώς, τα οποία το θεωρούν πρόοδο. Οι Άγιοι Νεομάρτυρες λοιπόν έγιναν έλεγχος για τους αλλοπίστους, για τους μουσουλμάνους, αλλά και για τους ετερόδοξους και απέδειξαν ότι ναι, αυτή είναι η Ορθόδοξη, η αληθινή Εκκλησία, η Ορθόδοξη Εκκλησία και αυτή είναι που παράγει και τώρα μάρτυρες, παράγει και τώρα Αγίους και θα παράγει μέχρι τέλους. Γιατί μην νομίζετε ότι θα χαθεί ποτέ η Εκκλησία η Ορθόδοξη, ποτέ δεν θα χαθεί, μέχρι την τελείωση του αιώνος θα υπάρχει. Κάποιες τοπικές Ορθόδοξες Εκκλησίες μπορεί να σβηστούν, να χαθούν και να υπάρχουν ως ονόματα όπως και τώρα έχουμε αυτό το δεδομένο. Έχουμε εκκλησίες ορθόδοξες που δεν έχουν επίμνιο. Και έχουν μόνο τον τίτλο οι ιεράρχες, χωρίς επίμνιο. Το οποίο βέβαια είναι εκκλησιαστικά και εκκλησιολογικά παράδοξο. Πώς να υπάρχει ιεράρχες χωρίς επίμνιο. Τσομπάνης χωρίς πρόβατα. Γιατί ακριβώς έχασαν αυτοί οι άνθρωποι την ορθόδοξη πίστη και την ορθόδοξη ζωή και μετά χάθηκαν στις τοπικές εκκλησίες. Λέμε εκκλησία Θυατήρων, εκκλησία επίσκοπος Περγάμου. Αλλά πού είναι το ποιμνιό σας, Άγιοι Αρχιερείς. Τώρα βέβαια ξέρουμε σε αυτές τις εκκλησίες, ειδικά της Μικράς Ασίας, ότι αρχίζει και αναθάλλει η πίστη. Και όπως έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος,
θα αρχίσουν τα κεράκια που ανάβονται στα υπόγεια να ανάβονται πλέον φανερά και θα έχουμε μια μεγάλη μεταστροφή και θα βαπτιστούν πάρα πολύ από τους Τούρκους και μακάρι να γίνει αυτό και σύντομα. Είναι λοιπόν οι Άγιοι Μάρτυρες έλεγχος και για τους κακοδόξους και για τους ετεροδόξους. Είναι και παράδειγμα υπομονής, το οποίο το αναλύσαμε και αυτό το πρωί. Παράδειγμα υπομονής για όλους εμάς, που και σήμερα είμαστε σκλαβωμένοι για τις αμαρτίες μας. Και τέλος, πέμπτο, είναι θάρρος και παρακίνησης. Οι Άγιοι είναι μάρτυρες σε όλους τους χριστιανούς, ώστε να είναι έτοιμοι για να μαρτυρήσουν για τον Χριστό και μάλιστα για αυτούς που έχουν αρνηθεί τον Χριστό, έτσι ώστε να μετανοήσουν και να μιμηθούν και αυτοί τους αρνησίχους τους, γιατί υπήρχαν και μερικοί τέτοιοι αρνηστοί Χριστοί, νεομάρτυρες, οι οποίοι μετά μετανόησαν και πανηγυρικά ομολόγησαν την πίστη τους και αξιώθηκαν και του μαρτυρίου και έκαναν και θαύματα και ο Θεός επισφράγισε το τέλος τους με σημεία, με άκτιστο φως και άλλα θαύματα, σημεία και θαύματα, δείχνοντας ότι δέχτηκε και μετάνοιά τους. Γιατί ξέρουμε ότι ένας που θα αρνηθεί τον Χριστό δεν μπορεί βεβαίως να σωθεί. Αν μετανοήσει, οι ιεροί κανόνες λένε ότι πρέπει να κοινωνήσει μόνο την τελευταία στιγμή της ζωής του. Και όπως θα δούμε, αν μας αξιώσει ο Θεός, λέει ο Άγιος Νικόδημος ότι ένας που αρνήθηκε τον Χριστό, βεβαίως, εάν μετανοήσει, εξομολογηθεί, κάνει τον κανόνα του κλπ, σώζεται. Αλλά λέει η μετάνοιά του δεν είναι ολοκληρωμένη, δεν είναι τέλεια. Πότε θα είναι τέλεια? Όταν θα πάει να το ομολογήσει και σε αυτούς στους οποίους το αρνήθηκε το όνομα του Χριστού. Ό,τι και αν κοστίσει αυτό, μπορεί να κοστίσει τη ζωή του. Τότε είναι τέλεια, λέει η μετάνοια. Γιατί όταν κάποιος αρνείται τον Χριστό, δημόσια φυσικά, το κάνει αυτό και το καταλαβαίνουν και άλλοι, τι κάνει? Σκανδαλίζει αυτούς που τον βλέπουν να αρνείται τον Χριστό. Πώς θα αρθεί ο σκανδαλισμός? Εάν επιστρέψει στους ίδιους τους ανθρώπους και τους πει «έκανα λάθος, μετανοώ, σας είπα ψέματα, ο Χριστός είναι η αλήθεια και η ζωή». Πέμπτο λοιπόν και τελευταίο, εφανερώθηκαν κατά ευδοκία του Θεού οι Άγιοι Νεομάρτυρες για να είναι θάρρος, λέει ο Άγιος Νικόδημος, και παρακίνηση εις το να τους μιμούνται δια του έργου, έμπρακτα δηλαδή, και όλοι οι άλλοι χριστιανοί. Και προπάντων αυτοί που προηγουμένως αρνήθηκαν τον Χριστό. Μην νομίζετε ότι ήταν λίγοι, ήταν πολλοί αυτοί που είχαν αρνηθεί τον Χριστό στα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Ήταν αφόρητες οι πιέσεις. Πολλές φορές ολόκληρα χωριά με επικεφαλής τον Δήμο, τον πρόεδρο του χωριού και τον παπά, παρακαλώ, αρνούνται τον Χριστό. Ήταν φοβερό το κακό αυτού του εξισλαμισμού. Και αυτό το σταμάτησε σε μεγάλο βαθμό ο Άγιος Ιερομάρτης Κοσμάς Ιωτολός, ο οποίος με τα κηρύγματά του σε όλη την Ελλάδα στήριξε τους χριστιανούς στην πίστη και ανανέωσε την ελπίδα μας και την πίστη μας στον Χριστό και την ελπίδα του γένους για την πάλι γενεσία. Οι Άγιοι Νεομάρτυρες απέδειξαν ότι είναι αληθινά του Χριστού και αν και εμείς ακούσουμε το κήρυγμά τους και τους μιμηθούμε, τότε και εμείς θα τους τιμήσουμε αληθινά. Γιατί τιμή μάρτυρος, όπως λέει ο Ρωσόστομος, είναι μίμηση μάρτυρος. Λέει λοιπόν ο Άγιος Νικόδημος, εάν εσείς αδελφοί τιμάτε, είναι σαν να μας μιλούν οι Άγιοι Νεομάρτυρες και να μας λένε, αν εσείς αδελφοί τιμάτε εμάς ως νέους μάρτυρες του Χριστού,
αν εσείς μας επενείτε και μας δοξολογείτε ως Αγίους με εγκόμια και με τροπάρια και με ιερές ακολουθίες, διότι υπομείναμε γενναίως τόσα μαρτύρια και χύσαμε το αίμα μας για την πίστη και την αγάπη του Χριστού, σας ευχαριστούμε και γι' αυτό θα πρεσβεύουμε πάντοτε προς τον Θεό για τη σωτηρία σας. Η πλέον όμως ευάρεστη και μεγαλύτερη τιμή που μπορείτε να προσφέρετε σε μας είναι να μας μιμηθείτε και αυτό να το κάνετε έμπρακτα με τη ζωή σας, με το έργο, και να υπομείνετε κι εσείς μαρτύριο δια το όνομα του Χριστού όταν το καλέσει η περίσταση και η ανάγκη. Τιμή μάρτυρος, μίμησης μάρτυρος. Και λοιπόν, εάν καμιά φορά τύχει να σας τονίσουν οι αλόπιστοι, συνέβαινε τότε στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, ή αν συμβεί να σας συκοφαντήσουν, πράγματι πολλούς συκοφαντούσαν ότι τάχα τους είχαν υποσχεθεί ότι θα γίνουν μουσουλμάνοι και δεν έγιναν και τους έστειλαν στα δικαστήρια, συκοφαντίες, ψέματα. Ή ότι τάχα τους θα νυμφεύονταν, θα παντρεύονταν έναν από το γένος τους. Αν λοιπόν λέει τύχει να σας συγκοφαντήσουν, να σας, με οποιοδήποτε άλλο τρόπο σας, να σας παρακινήσουν να αρνηθείτε τον Χριστό και να δεχτείτε τη δική του θρησκεία, φυλαχθείτε αδελφοί γλυκύτατοι δια αγάπη Χριστού, ο οποίος σας εξεγόρασε με το δικό του αίμα. Φυλαχθείτε για την πολύτιμη σωτηρία των ψυχών σας. Τριπλασιάζουμε τη φωνή. Φυλαχθείτε να μην αρνηθείτε την ορθόδοξη πίστη σας και να ομολογήσετε την εκείνο θρησκεία. Μην τυφλωθείτε τόσο όπου να προτιμήσετε το σκότος από το φως, το ψεύδος από την αλήθεια, το χάλκινο και κάλπικο νόμισμα από το καθαρό και δοκιμασμένο μάλαγμα, το γυαλί και άτιμο χαλίκι από το ατίμητο πετράδι, με ένα λόγο τον άδη από τον ουρανό και την κόλαση από τον παράδεισο. Προσέξτε, φυλαχτείτε, μην το καταδεχτείτε ποτέ. Μην να αφήσετε την αγιωτάτη πίστη σας, η οποία κάνει εκείνους που την πιστεύουν από ανθρώπους αγγέλους, από επίγειους ουράνιους, από υλικούς Υιούς Θεού κατά χάρη, λαμπρότατους ήλιους κληρονόμους της Βασιλείας των Ουρανών. Και απλώς υπήν, μην το στέρξετε ποτέ, ποτέ αδελφοί, να αρνηθείτε τον πραότατο, τον γλυκύτατο Ιησού Χριστό, τον αληθινό Υιό του Θεού και Θεό, δια του οποίου εκτίστησαν, δημιουργήθηκαν όλα τα πάντα, ουράνια, επίγεια και καταχθόνια. Να μην αρνηθείτε τον πλάση σας, τον προνοητή σας, τον πατέρα σας, τον διδάσκαλό σας, ο οποίος έγινε άνθρωπος και έπαθε και σταυρώθη και πέθανε και αναστήθη για τη σωτηρία τη δική σας, ο οποίος σας έπλυνε με το θείο του βάφτισμα, σας έθρεψε με το σώμα του, σας πότισε με το αίμα του, σας εξαγόρασε από τα χέρια του διαβόλου, σας λύτρωσε από την κόλαση και σας έκαμε πληρονόμο της βασιλείας του. Αλλά ούτε με ψηλό λόγο πρέπει να σκέφτεστε, ούτε και με ένα σκέτο ναι, με μια σκέτη φράση, με μια μικρή φράση, με ένα απλό λόγο να μην συγκατατεθείτε, ούτε με ένα νεύμα απλό να φανείτε πως αρνείστε τον Χριστό και δέχεστε άλλη θρησκεία, ακόμα και αν σας κάνουν μύρια βάσανα και χίλιους θανάτους αν σας δώσουν. Διότι και ο ψηλός, ο απλός εκείνος λόγος και το απλό αυτό νεύμα σας χωρίζουν από τον Χριστό και τη Βασιλεία Του και σας καταδικάζουν στην αιώνια κόλαση. Δυστυχώς συμβαίνουν και αυτά. Ξέρετε, έτσι επιπόλαια, χωρίς να το καταλάβεις, αρνείσαι τον Χριστό αν δεν προσέξεις. Και έχει γίνει αυτό. Πάνω στην κουβέντα και λίγο ας πούμε αστεία,
Του λέει, τον αρνήσει τον Χριστό. Και εκείνος λέει, ναι, τον αρνώ. Αυτό είναι άρνηση. Έστω και αν δεν το πιστεύει. Και λέει, ω, έτσι το είπα. Τι θα πει έτσι το είπες. Δεν πρέπει να το πεις έτσι ποτέ. Ούτε για αστεία. Ούτε για, όπως με συγχωρείτε για την έκφραση, για πλάκα που λένε. Λέει και εγώ, λέει, δεν τα πιστεύω, λέει, τα μάγια, αλλά λίγο τον καφέ τον λέμε για πλάκα. Δεν είναι πλάκα αυτό. Αυτό είναι άρνηση Χριστού, όντως. Όταν κάνεις καφεμαντία, έτσι λέγεται αυτή η πράξη, καφεμαντία. Έτσι, προσπαθείς να μαντέψεις το μέλλον σου μέσω του καφέ, του φιλιτζανιού του καφέ. Μπορεί να γελάς, αλλά αυτό κάνεις. Έστω και για αστείο δεν επιτρέπεται. Ο διάβολος το σημειώνει και αυτό ουσιαστικά τι είναι. Είναι μια προσκύνηση του σατανά. Όταν προσκυνάς τον σατανά, τι κάνεις. Δεν αρνείσαι τον Χριστό, ως Κύριόν σου. Ούτε λοιπόν με ένα απλό πνεύμα, με μια απλή λέξη, να μην αρνηθείς τον Χριστό, να μην φανείς πως αρνείσαι τον Χριστό και δέχεσαι άλλη πίστη και άλλη θρησκεία. Γιατί αυτός ο απλός λόγος, το απλό νεύμα, σας καταδικάζω στην αιώνια κόλαση. Και σε αυτό να μιμηθείτε εμάς, τους νέους μάρτυρες, οι οποίοι δεν στέρξαμε κατ' ουδένα τρόπο ούτε ένα λόγο να πούμε ότι αρνούμαστε την πίστη μας και με αυτό να λυτρωθούμε στο εξής από τα βάσανα και να έχουμε πάλι την πίστη μας όπως και πριν. Ο διάβολος έχει πολλά τερτύπια και στους πρώτους χρόνους, ξέρετε, έλεγε εντάξει, εξωτερικά. Εξωτερικά, πες ότι εντάξει, πιστεύω στο Δία. Και από μέσα σου εσύ να πιστεύεις στον Χριστό. Και άφησε αυτούς τους χαζούς να νομίζουν ότι εσύ αρνήθηκες στον Χριστό και πιστεύεις στο Δία. Να τους κοροϊδέψεις δηλαδή. Όχι. Και αυτό είναι άρνηση. Δεν επιτρέπεται. Οι άλλοι πήγαιναν και αγόραζαν πιστοποιητικά θυσίας. Ότι θυσίασαν στα είδωλα. Ενώ δεν είχαν θυσιάσει. Αλλά για να μπορούν να κινούνται μέσα στο κράτος, να έχουν τις κρατικές απολαβές που έχει ένας πολίτης που συμφωνεί με τους νόμους του κράτους, αγόραζαν αυτά τα πιστοποιητικά. Όταν έπαψαν οι διωγμοί, η Εκκλησία αυτούς, τους οποίους ονόμασε πεπτοκότες, λάψη, πεπτοκότες, τους κατέταξε με τους αρνητάς του Χριστού, με τους προδότες. Τους κατέταξε με αυτούς που είναι εκτός Εκκλησίας και αρνήθηκαν τον Χριστό. Και έγινε ολόκληρη συζήτηση στην Εκκλησία και τελικά επικράτησε η θέση η επιοικής να τους δεχθούμε με μετάνοια και με ένα έτσι αυστηρό επιτίμιο να τους δεχθούμε πάλι στην Εκκλησία. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πως και σήμερα πάλι είναι λάθος αυτό που λένε μερικοί να αγοράσω ένα ψεύτικο πιστοποιητικό ότι έκανα το διαβόλιο και έτσι θα με εντάξει. Αφού αυτοί μας κοροϊδεύουν, να τους κοροϊδέψουμε και εμείς. Όχι, δεν είσαι εντάξει. Γιατί? Γιατί δίνεις ένα λάθος μήνυμα στους άλλους. Όπως και εκείνοι οι χριστιανοί που αγόραζαν τα πιστοποιητικά θυσίας. Μπορεί να μην θυσίαζαν, αλλά δεν έχεις να κάνεις μόνο με το Θεό. Έχεις να κάνεις και με τους αδελφούς σου, με τους χριστιανούς, με τους άλλους που σε βλέπουν. Και παίρνουν το μήνυμα και λένε εντάξει, αφού ο χριστιανός το αγόρασε το έκανε το εμβόλιο, άσχετα εσύ αν δεν το έκανε, αλλά πήρε το ψεύτικο πιστοποιητικό ότι το έκανε. Άρα δεν είναι τίποτα το εμβόλιο. Δεν πειράζει που έχουν σκοτώσει και καμιά εκατοστή έμβρια για να φτιάξουν τις λεγόμενες κυταρικές σειρές από τις οποίες παράγεται το εμβόλιο. Αφού το κάνει εκείνος, γιατί να μην το κάνω κι εγώ. Έτσι, σκανδαλίζεις. Αυτός είναι ο σκανδαλισμός. Όταν δίνεις λάθος πρότυπο ζωής. Λάθος στάση ζωής απέναντι σε οποιαδήποτε πρόκληση. Με ένα νεύμα λοιπόν, με ένα απλό λόγο, δεν αρνηθήκαμε, λένε οι Άγιοι Μάρτυρες, τον Χριστό για να λυτρωθούμε από τα βάσανα. Μιμηθείτε, μας λένε οι Άγιοι Μάρτυρες, και τους παλαιούς εκείνους μάρτυρες, οι οποίοι προτίμησαν να πάθουν καλύτερα μαρτύρια φοβερότερα παρά να πούν μόνο μια συλλαβή για να κάνουν μόνο ένα νεύμα, μια κίνηση τα οποία τους λύτρωναν μένα από το θάνατο ήταν όμως αρνητικά της πίστης του Θεού τον οποίο
αφού μια φορά πρόδιδαν, άλλον πλέον να έβρουν δεν μπορούσαν. Ή της ευσεβίας αθλητέ, λέει ο Άγιος ο Θεολόγος, ήλοντο, προτιμούσαν δηλαδή, προθύμως πάσχει, να πάσχουν με προθυμία, αν κάπτει και τον αλκυμότατο. Αυτά τα οποία, τα βασανιστήρια, ήταν ικανά να κάψουν και αυτόν που ήταν πάρα πολύ δυνατός στο σώμα. Και τούθ υπέρ συλλαβής ίσως μιας και νεύματος ενός, κακός σώζοντος εξ αρνήσεως. Και τάφ και αυτά δηλαδή, υπέρ συλλαβής ίσως μιας και νεύματος ενός, κακός σώζοντος εξ αρνήσεως. Προτιμούσαν να πάσχουν φοβερότατα μαρτύρια παρά να πουν μια συλλαβή και να κάνουν ένα νεύμα το οποίο κακός, με κακό τρόπο θα τους έσωζε. Προτίμησαν να υποστούν τα πάντα παρά να αρνηθούν τον Χριστό. Θεός γάρεστην εν βραχή το κείμενο, ον περ προδούσιν άλλον ουκ έστι λαβήν. Αν πρόδιδαν τον Χριστό με ένα απλό λόγο, με ένα απλό νεύμα, μετά πλέον δεν θα μπορούσαν να τον βρουν πάλι. Ενθυμηθείτε και τον γενναιότατο του Χριστού μάρτυρα τον Βαλάμ, τον οποίον θέλησαν οι Έλληνες με να καταπίσουν στο να σαλεύσει μόνο το χέρι του, όπως γράφει ο Μέγας Βασίλειος. Έτσι μόνο λίγο να κουνήσει το χέρι σου. Αυτό θέλουν οι δολονάτρες. Του βάλανε κάρβουνο μέσα στο χέρι και θυμία με πάνω στο κάρβουνο και έβαλαν το χέρι του επάνω στο βωμό, το δωρατικό βωμό. Και αυτός έπρεπε να κάνει έτσι μια απλή κίνηση, ούτε καν να γυρίσει την παλάμη του να ρίξει το θυμίαμα στο βωμό. Και θα δεχόντουσαν αυτό ως θυσία στα είδωλα. Δεν το έκανε ούτε αυτό. Έλειωσαν οι σάρκες τους από τη φωτιά, από το αναμένο κάρβουνο, αλλά ο μάρτης είχε τεντωμένο το χέρι και δεν εσάλεψε το χέρι του καθόλου, για να μην θεωρηθεί με αυτό το λίγο κίνημα από τους απίστους ότι αρνείται τον Χριστό και προσφέρει θυμία μας στα είδωλα. Εσείς λέτε ότι πιστεύετε στον Χριστό. Λέτε ότι τον αγαπάτε ολόψυχα, μας λένε οι Άγιοι Μάρτυρες. Και αν είναι αυτό αληθινό, εδώ πρέπει να κάνετε την απόδειξη εμπράκτος της πίστης αυτής και της αγάπης σας, της οποίας το τέλειο σημάδι είναι το να πεθάνει κάποιος για τον αγαπημένο του. Μίζωνα ταύτης αγάπης, αγάπην ουδής έχει, ή να τη στην ψυχήν αυτού θύ υπέρ των φίλων αυτού. Πολλοί από εμάς τους νέους μάρτυρες, θεληματικά και αυτόκλητοι, επήγαν και μαρτύρησαν, το οποίο είναι κινδυνώδες και όχι τόσο νόμιμο. Γιατί δεν πρέπει κανείς αυτόκλητος να πηγαίνει στο μαρτύριο. Δηλαδή, το αποφάσισα και πάω να μαρτυρήσω. Είναι επικίνδυνο και δεν είναι και τόσο νόμιμο. Μόνο αν η περίσταση σε καλέσει να μαρτυρήσεις, σε συλλάβουν και σε ζητήσουν να έρθεις στον Χριστό, τότε είναι το νόμιμο. Αλλά πολλοί Άγιοι Νεομάρτυρες πήγαιναν με τη θέλησή τους, όπως είπαμε, για να διδάξουν τους μουσουλμάνους την αληθινή πίστη από αγάπη σε αυτούς ή και από την πολύ λαχτάρα τους να επανορθώσουν το λάθος τους όσοι είχαν αρνηθεί τον Χριστό. Εμείς λοιπόν, λέει, κάποιοι από εμάς πήγαμε αυτόκλητοι στο μαρτύριο, πράγμα που δεν είναι και τόσο νόμιμο και είναι και κινδυνώδες. Και εσείς, όπου βρίσκεται την αιτία του μαρτυρίου νόμιμο, επειδή δεν προήλθαν από λόγους σας όλους διόλου, γιατί να ολιγοψυχήσετε και να μην σταθείτε αντριωμένα να αποθάνετε για την αγάπη του πλάστου σας, μας ρωτάνε οι Άγιοι Νεομάρτυρες. Εσείς, λέει, αν σας ζητηθεί το να ομολογήσετε τον Χριστό, με απειλή να σας πάρουν το κεφάλι εάν δεν τον αρνηθείτε, οπότε είναι νόμιμο το μαρτύριό σας, δεν πάτε αυτόκλητοι
Γιατί λοιπόν, λέει, εσείς να διστάσετε να θυσιαστείτε για τον Χριστό? Εμείς θυσιαστήκαμε πηγαίνοντας αυτόκλητη, πράγμα που δεν είναι και τόσο νόμιμο. Και με τη χάρη του Θεού το καταφέραμε. Εσείς όταν έχετε και τα λέγαμε νόμιμα προκληθεί για να αμαρτυρήσετε, γιατί λοιπόν να αρνηθείτε την πίστη του Χριστού και να δεχτείτε τη θρησκεία των αλλοπίστων? Γιατί να ολιγοψυχήσετε και να μην σταθείτε αντριωμένα? Αυτά που είπαμε ως τώρα για σας που δεν αρνήθηκαν τον Χριστό, τα λέμε για σας, αδελφοί, που φτάσατε θεληματικώς ή στανικώς να αρνηθείτε τον Χριστό και να δεχτείτε τη θρησκεία των αλλοπίστων. Σας λέμε τα εξής. Θα μιλήσει τώρα και για αυτούς οι οποίοι, όπως είπαμε, ήταν πολλοί στα χρόνια της τουρκοκρατίας. Δεν είναι τόσο παράδοξο το να νικηθείτε, αδελφοί, και να πέσετε εις αυτό το πτώμα της αρνήσεως, γιατί σε αυτόν τον κόσμο γίνεται πόλεμος παντοτινός του διαβόλου και με τον άνθρωπο. Και πότε ο άνθρωπος νικά, πότε νικάτε. Επτάκης γάρ πεσείτε δίκαιος και αναστήσετε, λέει στις παροιμίες. 7 φορές θα πέσει δίκαιος και θα σηκωθεί. Ούτε είναι κάποιο καινούριο πράγμα αυτό που συνέβη σε εσάς, το ότι αρνηθήκατε τον Χριστό. Απευθύνεται τώρα σε αυτούς. Αυτή τη συμφορά έπαθαν τόσοι και τόσοι από εμάς τους νέους μάρτυρες, οι οποίοι αρνήθηκαν τον Ιησού Χριστό και την πίστη τους. Το παράδοξο αληθινά και μέγα κακό είναι το να μείνετε σε αυτό το αξιοδάκρυτο πτώμα που πέσατε και το να μην θελήσετε να σηκωθείτε από αυτό. Αυτό είναι το παράδοξο και το μεγάλο κακό. Όταν πέσεις και δεν σηκώνεσαι, παραμένεις στην πτώση. Το να πέσεις ανθρώπινο είναι, αλλά το να παραμένεις πεσμένος, αυτό είναι διαβολικό. Αυτό είναι φοβερό. Όπως στα ανθρώπινα βλέπουμε το μικρό μωράκι που προσπαθεί να μάθει να περπατεί, να περπατάει. Και συνεχώς προσπαθεί και πέφτει και ξανασηκώνεται και ξαναπέφτει και ξανασηκώνεται. Και κάποια στιγμή δεν πέφτει. Αν δεις ένα μωρό όμως το οποίο έπεσε και δεν θέλει να σηκωθεί και παραμένει πεσμένο, τότε κάτι δεν πάει καλά. Έτσι και με τον άνθρωπο που έπεσε και δεν θέλει να σηκωθεί. Σας παρακινούμε λοιπόν, αδελφοί, να μιμηθείτε εμάς, τους ομοιοπαθείς αδελφούς σας, και να πιαστείτε ξανά για δεύτερη φορά στον πόλεμο με τον εχθρό που σας νίκησε, και να μην τον αφήσετε πλέον μέχρι ότου τον νικήσετε κατά κράτος. Όσο είμαστε σε αυτή τη ζωή, ποτέ δεν πρέπει να απελπιστούμε και να αφήσουμε την πάλη μας με τον αρχικακό εχθρό μας, τον διάβολο. Έστω και αν πέσαμε, μην διστάσουμε να μετανοήσουμε και να σηκωθούμε. Μετά θάνατο δεν θα μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό. Γιατί εν το άδει ουκ έστι μετάνοια. Όσο είμαστε εδώ, οφείλουμε συνεχώς να γρηγορούμε για να μην πέφτουμε. Και αν πέσουμε, αμέσως να σηκωθούμε. Γι' αυτό ο Κύριος μας έδωσε την εξομολόγηση, μας έδωσε τη μετάνοια. Τι πρέπει να κάνει ένας ο οποίος αρνήθηκε τον Χριστό? Και έχει εδώ ο Άγιος 5 βήματα οδηγίες σε αυτούς που εκείνα τα φοβερά χρόνια είχαν αρνηθεί τον Χριστό. Αλλά μην νομίζετε ότι και σήμερα δεν υπάρχουν. Σας είπα πόσο εύκολα κανείς και χωρίς να το καταλάβει πολλές φορές αρνείται τον Χριστό. Όταν πηγαίνεις και γίνεσαι μασόνος, όσοι που θέλουν να αναδειχθούν να έχουν κάποια κοσμική δύναμη ή μια εξέλιξη στο επάγγελμά τους ή μια στήριξη ανθρώπινη από αφέλεια, από επιπολαιότητα, από καινοδοξία, πάνε και εντάσσονται στις μασονικές στοές, στις οποίες τους κοροϊδεύουν και τους λένε ότι δεν είμαστε εμείς κάτι κακό, είμαστε μια ομάδα και βοηθάμε ένας τον άλλον. Δεν τους λένε την αλήθεια ότι είναι θρησκεία ο μασονισμός, η οποία είναι σαν τα νόλατρια, η οποία έχει μέσα της τις διδασκαλίες
της εβραϊκής μαγείας, της καμπάλου και της αιγυπτιακής μαγείας, του ερμή, του τρισμέγιστου, του ερμητισμού δηλαδή. Όλα αυτά τα στοιχεία υπάρχουν εκεί μέσα και είναι η διάδοχη κατάσταση του αρχαίου γνωστικισμού, ο οποίος ο γνωστικισμός ήταν ο μεγαλύτερος εχθρός της Ορθοδοξίας, του Χριστιανισμού στους πρώτους αιώνες, η γνώση, η οποία λατρεύεται και σήμερα και μέσω των πανεπιστημίων, έτσι όπου έχουν κυριαρχήσει οι μασόνοι. Αυτά όλα υπάρχουν εκεί μέσα. Όποιος λοιπόν πάει εκεί, θα πεις δεν ξέρει, οφείλει να ξέρει τι κάνει. Όποιος πάει εκεί αρνείται τον Χριστό και μάλιστα το βάζει ο διάβολος και το κάνει από την πρώτη στιγμή. Γιατί για να γίνει κάποιος μέλος μιας μασονικής τουάς, κάνει μια τελετή. Σε αυτή τη τελετή, χωρίς και να το καταλαβαίνει ίσως πολλές φορές, ο μειούμενος αρνείται τον Χριστό. Πώς τον αρνείται? Τον βάζουνε να σταθεί πίσω από μια κλειστή πόρτα, κάτι παρόμοιο, ο διάβολος είναι ο πίθηκος του Χριστού, μιμείται τον Χριστό, κάτι παρόμοιο που γίνεται στα εγγένεια της Εκκλησίας. Έτσι κάθεται ένας από μέσα από την πόρτα και αυτός είναι απ' έξω και χτυπάει και του λέει τι θέλεις, γιατί ήρθες εδώ, και αυτός πρέπει να απαντήσει ήρθα γιατί ψάχνω το φως, αναζητώ το φως. Αυτή η φράση που λέει ο ομοιούμενος μασόνος είναι άρνηση του Χριστού. Γιατί ο χριστιανός δεν ψάχνει το φως, το έχει το φως. Το φως το αληθινό. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Ποιος είναι? Ο Χριστός. Όταν λοιπόν εσύ ο χριστιανός λες ότι ψάχνω το φως, σημαίνει ότι έχεις αρνηθεί πλέον το φως του κόσμου που είναι ο Χριστός, το αληθινό φως. Βλέπετε πόσο ο διάβολος με πολλή μαεστρία προσπαθεί με μύριους τρόπους να κάνει τον άνθρωπο να αρνηθεί τον Χριστό, γιατί ξέρει ότι αν κανείς αρνηθεί τον Χριστό, είναι πλέον υποχείριό του και υπόκειται στην αιώνια κόλαση. Τι πρέπει να κάνει λοιπόν τώρα ένας που αρνήθηκε τον Χριστό, λέει ο Άγιος Νικόδημος? Πρώτον, πρέπει λέει να υπάγεται σε κανένα, σε κάποιον, δηλαδή πνευματικό έμπειρο και ενάρετο. Δεν πρέπει να πηγαίνει στον οποιοδήποτε. Λέει, πήγα στο πνευματικό και μου είπε να κάνω το εμβόλιο. Χαίρομαι πολύ. Πρέπει να προσέχεις ποιο πνευματικό πας. Ή οτιδήποτε άλλο. Πήγα και φορούσε μάσκα, λέει. Και μου βάλει και εμένα να φορέσω μάσκα. Ή βγαίνει και κοινωνάει τους ανθρώπους με μάσκα. Το οποίο είναι μεγίστη ασέβεια. Λοιπόν, πρέπει να προσέχεις σε ποιο πνευματικό πας. Όπως το έλεγε και ο Άγιος Πορφύριος. Να πάτε λοιπόν σε κάποιο πνευματικό έμπειρο και ενάρετο. Να εξομολογηθείτε την άρνηση που κάνατε και όλες τις λοιπές αμαρτίες σας, φανερώντας αυτό και το σκοπό που έχετε για το μαρτύριο. Να ζητήσετε δεύτερον βήμα, να λάβετε τη δεύτερη χρήση του Αγίου Μύρου. Ένας που αρνείται τον Χριστό θα πρέπει να χρηστεί πάλι. Αυτοί που πάνε στη Μασονία και επιστρέφουν, αυτοί που πάνε σε ανατολικές θρησκείες και κάνουν τελετές μοιήσεως στους γκουρού, στα άσραμ κλπ. Αυτοί πρέπει να χρηστούν. Να πάρουν πάλι τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, το οποίο έχασαν. Σύμφωνα με τη διάταξη της Αγίας μας Εκκλησίας. Υπάρχει ακολουθία όπου γίνεται επανάληψη του μυστηρίου του χρίσματος. Τρίτον, να τραβηχθείτε σε ένα μέρος ήσυχο και εκεί καθήμενοι να παρακαλέσετε το Θεό με νηστεία, αγρυπνία και δάκρυα για να γίνει ήλαιος στο μέγα σφάλμα που κάμετε και μάλιστα για να ανάψει η Θεία του Αγάπη στην καρδιά σας και να σας δυναμώσει στο μαρτύριο για να κατεσχύνετε το διάβολο και τους υπηρέτες του. Έτσι δεν θα τρέξει αμέσως να μαρτυρήσεις, παρόλο που ενδεχομένως έχεις αυτή τη φλόγα και αυτόν τον πόθο, γιατί θέλεις να αποκαταστήσεις τον λάθος, να διορθώσεις τον λάθος που έκανες, θα πρέπει πρώτα να ησυχάσεις, να ετοιμαστείς, γιατί μπορεί να το έχεις έτσι μέσα στο μυαλό σου, στη φαντασία σου, αλλά αλλιώς θα είναι όταν θα βρεθείς μπροστά στο μαχαίρι του Δημίου. Και μπορεί τότε να δηλιάσεις αν δεν έχεις τη σωστή προετοιμασία. Γι' αυτό προηγουμένως χρειάζεται να ησυχάσεις και να προσευχηθείς και να νηστέψεις και να αγρυπνήσεις και να κλάψεις, έτσι ώστε να φουντώσει μέσα σου για τα καλά η αγάπη για τον Θεό
και να σε ενδυναμώσει η Θεία Χάρις για το μαρτύριο και έτσι να ντροπιάσει τον διάβολο και τους υπηρέτες του, όλους αυτούς που πιστεύουν σε οποιαδήποτε άλλη θρησκεία και όχι στην Ορθοδοξία, ουσιαστικά είναι υπηρέτες του πονηρού, όσο και αν ακούγεται αυτό φοβερό. Αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί τα είδωλα των εθνών δαιμόνια, μας λέει η Διαγραφή. Όλες οι θρησκείες από πίσω έχουν τον διάβολο. Η Ορθοδοξία μόνο έχει την αλήθεια και τον αληθινό Θεό. Όποιος υπηρετεί οποιαδήποτε άλλη θρησκεία, ουσιαστικά αυτόν υπηρετεί, τον έξω από εδώ. Για να ντροπιάσει λοιπόν τους υπηρέτες του διαβόλου, θα πρέπει να προετοιμαστείς κατάλληλα, να έχεις αληθινή μετάνοια. Τέταρτο βήμα, να κοινωνήσεις τα Θεία Μυστήρια με κατάνοιξη και ευλάβεια. Αφού εξομολογηθείς, αφού κλάψεις, αφού μετανοήσεις, αφού λυπηθείς κατά αναλογία του σφάλματος, όπως λέει ο Άγιος Αβάς Μάρκος ο ασκητής, γιατί λέει δεν διορθωνόμαστε, ενώ εξομολογούμαστε δεν διορθωνόμαστε. Γιατί λέει δεν λυπούμαστε κατά αναλογία του σφάλματος που κάνουμε. Γι' αυτό δεν διορθωνόμαστε. Το παίρνουμε αψήφιστα. Σου λέει εντάξει, έκανα και μία πορνεία και τι έγινε. Πήγα το εξομολογήθηκα, εντάξει, δεν είσαι εντάξει. Πρέπει να κλάψεις, να μετανοήσεις, να λυπηθείς κατά αναλογία του μεγάλου αυτού σφάλματος που έκανες. Και έτσι μετά δεν θα ξαναπέσεις. Αλλιώς πολύ εύκολα θα σε ξαναρίξει ο διάβολος. Αφού λοιπόν τα κάνεις αυτά, μετά να κοινωνήσεις με κατάνοιξη και ευλάβεια. Και πέμπτο βήμα, αφού κάνεις όλα αυτά, να σηκωθείς και να υπάγεις πάντα με την ευλογία του πνευματικού σου, εννοείται, εις τον τόπον εκείνο που αρνήθηκε στον Χριστό προηγουμένως. Και εκεί, στον ίδιο τόπο, να αρνηθείς τη θρησκεία εκείνη που δέχτηκες και να ομολογήσεις την πίστη του Χριστού. Και σε αυτή την ομολογία να αρχίσεις το αίμα σου και να πεθάνεις. Ένας δηλαδή που έγινε μασόνος και μετά μετανόησε ή έγινε γκουρού και μετανόησε, θα πρέπει στον ίδιο τόπο που αρνήθηκε τον Χριστό, εκεί να πάει να ομολογήσει τον Χριστό. Καταλάβατε, τότε είναι τέλεια η μετάνοια. Έτσι κάναμε κι εμείς και με τη χάρη του Χριστού νικήσαμε. Έτσι κάνετε κι εσείς για να νικήσετε, μας λένε οι Άγιοι Μάρτυρες. Επειδή σας λέμε και αυτό, αδελφοί, ότι εσείς που αρνηθήκατε μια φορά τον Χριστό, αν και μπορείτε να σωθείτε με μετάνοια και ικανοποίηση, ικανοποίηση σημαίνει να τηρήσεις τον κανόνα της μετανοίας που θα σου βάλει ο πνευματικός, νηστείες, γονικλησίες, προσευχές και ελεημοσύνες και ό,τι άλλο κρίνει. Και με αυτόν τον τρόπο μπορείς να σωθείς, λέει. Αν και μπορείς λοιπόν έτσι να σωθείς χωρίς να μαρτυρήσεις, όπως ορίζουν οι ιεροί κανόνες, η μετάνοιά σας όμως αυτή δεν είναι τέλεια και ολοκάρδιος, αλλά τελής, μερική και κολογή, με το να μην εξισούται και να αναλογεί ο κανόνας και η ικανοποίησης με το σφάλμα της αρνήσεως και με τα άλλα αμαρτήματα που κάνετε, που εκάματε εις τον καιρό της αρνήσεως. Πάντοτε πρέπει να υπάρχει κάποια αναλογία και ομοιότης ανάμεσα στο σφάλμα και στον κανόνα του σφάλματος, όπως μας διδάσκουν οι ιεροί θεολόγοι. Για αυτή την αφορμή, εξαιτίας αυτού και ο 8ος κανόνας του Αγίου Ρωμάρτυρος Πέτρου Αλεξανδρίας διορίζει ότι τελειοτάτη και ολοκάρδιος μετάνοια τον αρνησί Χρήστον, αυτό που αρνήθηκαν τον Χριστό, είναι το να υπάρχουν στον τόπο εκείνων που αρνήθηκαν τον Χριστό και εκεί να τον ομολογήσουν πάλι μπροστά σε όλους. Και εν τη ομολογία ταύτη να αποθάνουν. Και μας ήταν ομολογία, άμα παραχωρήσει ο Θεός, να πεθάνουν κιόλας. Όπερ ή και πάντες οι εκπεπτοκότες πεποίηκεσαν, τελειωτάτην και ολοκάρδιον μετάνοιαν ενεδείξαντο.
διότι και κατά το φυσικό και ανθρώπινο νόμο, όπου την ας χάσει το θησαυρό του, εκεί πρέπει για να το ζητεί. Άλλοι όλοι έκαναν έτσι, δηλαδή πήγαιναν στον τόπο που αρνήθηκαν τον Χριστό και τον ομολογούσαν πλέον ως αληθινό Θεό και ενδεχομένως πέθαιναν για αυτή την ομολογία, αυτοί θα είχαν την τέλεια και ολοκάρδιο μετάνοια. Γιατί και στα ανθρώπινα ξέρουμε ότι εκεί που έχασες τον θησαυρό, εκεί πρέπει να πας να τον ψάξεις, να τον βρεις. Και τους κλέπτες όπου του πήραν τα υπάρχοντά του, εκείνους πρέπει να πιάνει για να τα ζητά από τη λόγου τους, τα υπάρχοντά του. Έτσι λοιπόν και εσύ στον τόπο και μπροστά σε αυτούς που αρνήθηκες, εκεί πρέπει να ξαναπάς και μπροστά στους ίδιους να ομολογήσεις πλέον τον Χριστό. Ανδρίζεστε λοιπόν αδελφοί και κρατεούστε η καρδία σας εις τον αγώνα του μαρτυρίου. Μη σας νικήσει η προσπάθεια και η αγάπη γονέων, αδελφών, συγγενών, γυναικός, τέκνων και υπαρχόντων. Βλέπετε όλα αυτά τα γράφει ο Άγιος Νικόδημος στον καιρό που είναι ακόμα σκλαβωμένοι, που μένεται η αντίχριστος πλάνη των μουσουλμάνων. Δεν είναι σε καιρό ελευθερίας που τα γράφουν. Και παρακινεί αυτούς που αρνήθηκαν τον Χριστό να πράξουν αυτά που ακούσαμε μόλις προλίγου. Μη σας εμποδίζει από την μακαρία οδόν της αθλήσεως η φιλία πλούτου, δόξης, ειδονής, παντός του κόσμου και των εν κόσμων, ούτε αυτή η φιλία της ίδιας σας της ζωής. Διότι αν εσείς θελήσετε να φυλάξετε τη ζωή σας, θα τη χάσετε. Μα αν τη χάσετε για τον Χριστό, θα τη βρείτε. Είναι αυτό που λέει ο Κύριος στο κατά Ματθαίον. Ως γάρα αν θέλει την ψυχή να αυτού σώσει, απολέσει αυτήν. Όποιος θέλει να φυλάξει, θελήσει να φυλάξει τη ζωούλα του, τη θεσούλα του, την εργασία του, το μεροκάματό του. Πάντοτε έτσι είναι, βλέπετε τα πράγματα επαναλαμβάνονται. Τα χρήματά του θα χάσει την ψυχή του, θα χάσει τον Χριστό. Όταν κανείς τα θυσιάσει όλα για τον Χριστό, τότε θα τα βρει όλα. Ως γαραν θέλει την ψυχή να αυτού σώσει, απολέσει αυτήν. Ως δεν απολέσει την ψυχή να αυτού, όποιος θα θυσιάσει τη ζωή του, θα έχει τέτοια απόφαση και αυταπάρνηση και να πεθάνει ακόμα παρά να προδώσει τον Χριστό, ευρύσει αυτήν. Αυτός θα βρει την αληθινή, την αιώνια ζωή και χαρά και μακαριότητα. Ο δικός σας πλούτος είναι ο Ιησούς Χριστός. Η δική σας δόξα είναι ο Ιησούς. Η δική σας ειδονή είναι ο Ιησούς. Όλη σας η ζωή είναι ο Ιησούς. Επειδή μαρτυρούντες για τον Ιησού, έχετε τον Ιησού. Και έχοντες τον Ιησού, έχετε μαζί και ουράνια και επίγεια και όλα, όλα τα πάντα. Στοχαστείτε. Σκεφτείτε, λέει ο Άγιος Νικόδημος, αν ο Δεσπότης των Απάντων και αναμάρτητος Ιησούς Χριστός θυσίασε τη ζωή του και πέθανε πάνω στο Σταυρό για την αγάπη τη δική σας. Συνίσθηση, λέει στην προς Ρωμαίους ο Απόστολος. Την εαυτού αγάπη νησιμάς ο Θεός ότι έτη αμαρτωλών όντων ημών Χριστός υπέρ ημών απέθανε. Πώς φαίνεται ότι μας αγαπάει ο Χριστός? Από το γεγονός ότι πέθανε, ενώ εμείς είμαστε ακόμα αμαρτωλοί, είμαστε ακόμα εχθροί του. Τον βλαστημούσαμε, τον βρίζαμε και εκείνος δεν δίστασε να πεθάνει για μας, που την ίδια ώρα τον βλαστημούσαμε. Εκεί φανερώθηκε η αγάπη του Χριστού. Αν λοιπόν έκανε αυτό ο Χριστός, που δεν είχε έτσι κανένα φταίξιμο και κανένα λόγο να το κάνει, τι μεγάλο πράγμα είναι αν εσείς οι δούλοι και αμαρτωλοί και μάλιστα αρνητέ πεθάνετε για την αγάπη του, όπως λέγει ο Μέγας Βασίλειος. Τι μέγα δούλο τα του Δεσπότου παθεί, τι μεγάλο πράγμα είναι, λέει, ο δούλος να πάθει για τον Δεσπότη, για τον Κύριό του. Αν ο ίδιος Θεός και Πατήρ έγινε μάρτης της θεότητος του Υιού του,
Κηρύξα σε αυτόν και εις τον Ιορδάνη και εις το Θαβόριον όρος και εις το πάθος ερχόμενο. Έτσι, ο Θεός Πατέρας με φωνή διακήρυξε ότι αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός. Και στον Ιορδάνη, στο βάπτισμα, και στο όρος Θαβόρ και όταν πήγαινε προς το πάθος. Και αν και ο μονογενής του Υιός έγινε μάρτης του πατρός του με όλη του την οικονομία, με όλο το απολυτρωτικό του έργο, τι μεγάλο πράγμα είναι αν εσείς οι θνητοί άνθρωποι γεννείτε μάρτυρες της Αγίας Τριάδος. Όπως λέει ο προφήτης Ισαΐας, γίνεστε εμείς μάρτυρες και εγώ μάρτης, λέγει Κύριος ο Θεός, και ο πες μου όν εξελεξάν. Αν του κόσμου τούτου άνθρωποι για να αποκτήσουν δόξα και πλούτο, θαρτά και μάταια πράγματα, βάζουν τη ζωή τους σε θάνατο και πολλές φορές πάλι δεν το πετυχαίνουν. Για μάταια, για αυτά τα πράγματα. Βάζουν τη ζωή τους σε μεγίστους κινδύνους οι άνθρωποι και βλέπουμε πολλούς να καταστρέφονται από αυτά τα τολμηρά στα οποία βάζουν τον εαυτό τους. Τι μεγάλο πράγμα θα κάνετε εσείς αν θυσιάσετε τη ζωή σας για να αποκτήσετε βέβαια και ασφαλώς, όχι με πιθανότητες, αλλά με σιγουριά, έναν αδαπάνητο πλούτο, μια παντοτινή βασιλεία και γίνεται κληρονόμη Θεού, συγκληρονόμη δε Χριστού. Για μάταια πράγματα θυσιάζονται πολλοί άνθρωποι και καταστρέφουν τη ζωή τους. Για τα αιώνια και άφθαρτα αγαθά, τα οποία σίγουρα θα τα λάβουμε, δεν αξίζει να θυσιαστούμε, εφόσον θα ζήσουμε σωστά και θα πεθάνουμε για χάρη αυτών. Μη σας φοβήσουν, αδελφοί, τα άγρια πρόσωπα των τυράννων, ούτε το πλήθος αυτών, ούτε οι φωνές τους, ούτε οι φοβέρες τους. Μη σας φοβήσουν οι πληγές, οι σπαθιές, οι αλυσίδες, οι φυλακές. Μη σας φοβίζουν οι φούρκες, οι αγχώνες, τα τζικέλια, οι πυρκαγιές. Τα τζικέλια ήταν φοβερό μαρτύριο, πως έχουν στα κρεοπολία τα τζικέλια, τα γνωστά, και καρφώνουν και πάνω τα ζώα, έτσι κάρφωναν τους χριστιανούς ζωντανούς και ψάχνουν να πεθάνουν εκεί επάνω. Πρώτον, γιατί δεν πρέπει να φοβόμαστε όλα αυτά? Γιατί όλα αυτά κατά μέν την θεωρία μόνο φαίνονται φοβερά, κατά δε το πράγμα και την δοκιμή είναι στην πραγματικότητα ουτιδανά και ευκαταφρόνητα, όταν υπάρχει μια ψυχή μεγαλόκαρδη. Δεύτερον, γιατί πρέπει να τα καταφρονούμε? Γιατί όταν μια φορά ανάψει στην καρδιά σας η αγάπη του Χριστού και ο πόθος του μαρτυρίου, όχι μόνο θα θεωρείτε όλα αυτά σαν παιχνίδια και περιγελάσματα, αλλά θα τα έχετε και σαν ρόδα, σαν άνθη, σαν τρυφές, σαν ξεφαντώματα. Όπως και εμείς, οι Άγιοι Νεομάρτυρες δηλαδή, το εδοκιμάσαμε στην πράξη αυτό που σας λέμε. Όταν γάρο της ευσεβίας έρος την ψυχήν προκατάσχει, όταν καταλάβει την ψυχή δηλαδή ο έρωτας της ευσέβειας, λέει ο Μέγας Βασίλειος, άπαν αυτοί πολέμων καταγέλαστον είδος. Κάθε είδος πολέμων είναι καταγέλαστο για αυτή την ψυχή που έχει καταληφθεί από τον έρωτα της ευσέβειας. Και πάντες αυτοί υπέρ του ποθουμένου καταξέοντες τέρπουση μάλλον ή πλήτουση. Και όλοι αυτοί οι οποίοι και χάρη της ομολογίας αυτού που αγαπά του Χριστού δηλαδή, τον μάρτυρα των καταξέων, τον κατακριοργούν, τον τέρπουν μάλλον, του δίνουν χαρά δηλαδή και αφροσύνη παρά τον πλήττουν, παρά τον χτυπούν και τον ταλαιπωρούν. Όθεν και από τη Θεία Αγάπη τότε καταφλεγόμενοι θα φωνάξετε κι εσείς μαζί με τον Απόστολο, τι σημάς χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού. Ποιος μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Θλίψεις ή στενοχωρία ή λοιμός ή διωγμός ή γυμνώτης ή μάχαιρα. Τρίτον, ας μη σας φοβήσουν τα βασανιστήρια αυτά για τα οποία μιλήσαμε, γιατί αυτά το σώμα μόνο θανατώνουν.
αλλά δεν μπορούν να θανατώσουν την ψυχή σας. Μάλλον την ζωοποιούν την ψυχή μαζί με το σώμα. Γι' αυτό και ο Κύριος μας δίνει θάρρος και μας λέει «Μη φοβηθείτε από τον αποκτενόντον το σώμα, τη δε ψυχή μη δυναμένον αποκτήνε». Βλέπετε πως εδώ ο Άγιος Νικόδημος λειτουργεί ως αλήπτης. Ε? Αλήπτης είναι ο προπονητής, ο οποίος προωθεί και παρακινεί τον αθλητή του έτσι να μπει στη μάχη και να νικήσει. Λειτουργεί ως αλήπτης λοιπόν σε όλους αυτούς οι οποίοι αρνήθηκαν τον Χριστό και τους παρακινεί να μετανοήσουν, να διορθωθούν και να ομολογήσουν τον Χριστό. Ακόμα και αν χρειαστεί να δώσουν τη ζωή τους. Μη φοβηθείτε, λέει ο Κύριος, από αυτούς που φωνεύουν το σώμα, αλλά δεν μπορούν να φωνεύσουν την ψυχή. Θέλετε να σας δείξουμε εμείς, λένε οι Άγιοι Μάρτυρες, ποιο πράγμα πρέπει να φοβηθείτε, αδελφοί? Το να αρνηθείτε τον Χριστό και το να μην σταθείτε ανδρείοι να τον ομολογήσετε. Αυτό μόνο είναι αληθινά άξιο να φοβάστε. Γιατί αν εσείς αρνηθείτε τον Χριστό, αλίμονο, και ο Χριστός θα σας αρνηθεί στην ημέρα της κρίσεως. Όπως λέει ο ίδιος στο κατά Ματθαίον, «Ως της δάν αρνήσιτε με έμπροσθεν των ανθρώπων, αρνήσω με καγώ αυτόν έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανής». Βλέπετε τι λέει, όποιος με αρνηθεί μπροστά στους ανθρώπους, θα τον αρνηθώ κι εγώ μπροστά στον Πατέρα μου τον ουράνιο. Δεν είναι τι έχεις μέσα σου, που λένε εντάξει πες έτσι μια κουβέντα ότι αρνείσαι και μέσα σου εσύ να πιστεύεις. Όχι, μετράει αυτό που το κάνεις δημόσια. Όταν λέει έμπροσθεν των ανθρώπων να αρνείσαι, έμπροσθεν του Πατρός μου θα σε αρνηθώ κι εγώ, λέει ο Κύριος. Και θέλετε βάλει την ψυχή και το σώμα σας εις τη γη έναν του πυρός, αν αρνηθείτε. Υποδείξω δε ημίν τι να φοβηθείτε, λέει ο Κύριος. Φοβήστε τον μετά το αποκτήνε εξουσίαν έχοντα εμβαλύνει στη γη έναν. Τούτον φοβηθείτε, φοβήθητε. Μη φοβάστε αυτούς που σας φωνεύουν, που σας αφαιρούν τη βιολογική ζωή. Να φοβείτε αυτόν που μετά από τον σωματικό θάνατο έχει την εξουσία να σας βάλει στη γέννα, δηλαδή τον Θεό να φοβάστε. Να λοιπόν, φτάσαμε και συμπληρώθηκε και ο χρόνος και πάλι δεν καταφέραμε να τελειώσουμε αυτόν τον υπέροχο λόγο, αυτό το προήμιο στους Άγιους Νεομάρτυρες, αλλά και αυτά ήταν νομίζω πάρα πολύ ωραία ψυχοφέλημα και επίκαιρα. Και πάντοτε είναι επίκαιρα, γιατί πάντοτε η Εκκλησία μας διώκεται. Και οι αληθινά πιστοί πάντοτε διώκονται. Είτε με τον έναν τρόπο, είτε με τον άλλον. Είτε με τα μαρτύρια, είτε με την καλοπέραση. Και η καλοπέραση είναι ένα είδος διωγμού. Και ίσως είναι και φοβερότερος ο διωγμός εκεί τότε, γιατί εκεί έχεις να παλέψεις και με τον κακό εαυτό σου εντονότερο, ο οποίος σε παρακινεί στη χαλάρωση, στην πλαδαρότητα, στην ικανοποίηση της φιλιδονίας, της φιλαυτίας σου. Γι' αυτό έλεγε ο Ιερός Χρυσόστομος, όταν σταμάτησαν οι διωγμοί, τώρα λέει έχουμε χειρότερο διωγμό. Έχουμε την άνεση. Η άνεση είναι φοβερός εχθρός για τον χριστιανό. Γι' αυτό πρέπει ο χριστιανός πάντοτε να ζει με άσκηση, να ζει με ευρύγωση πνευματική, να βιάζει τον εαυτό του συνεχώς, όπως λέει ο Κύριος, η βασιλεία των ουρανών βιάζεται και βιαστεί αρπάψει είναι αυτή. Γι' αυτό θα πρέπει και ο κάθε χριστιανός να έχει ένα πνευματικό πρόγραμμα, να έχει έναν κανόνα καθημερινό, να βιάζει τον εαυτό του, να ευρυπνεί λίγο, να προσεύχεται, να δακρύζει λίγο, να νηστεύει, να εγκρατεύεται, να κόψει επιτέλους αυτό το τσιγάρο και αυτά τα πάθη που τον κατατυρανούν. Πώς θα γίνει μάρτυρας και ομολογητής με το τσιγάρο και με όλα αυτά τα πάθη που τον κάνουν χώμα και τα ανέχεται τόσα χρόνια? Έτσι να πάρουμε αποφάσεις, να διορθωθούμε, να διορθώσουμε όπου ξέρουμε ότι πάσχουμε τον εαυτό μας, για να γίνουμε μάρτυρες κατά την προαίρεση τουλάχιστον, αν δεν αξιωθούμε να γίνουμε μάρτυρες του αίματος, όπως ήταν οι Άγιοι Νεομάρτυρες, και έτσι να αξιωθούμε και της Βασιλείας του Θεού. Το δέθω ημών δόξα πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε τον λαό σου.
Ελέησον και σώσον εμάς. Αμήν.